Πολύ ωραίος πύργος. Πολύ ωραίος πύργος. Α, και πού να το δεις σας πρίλες του. Είχα πάει τσαρκά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Nous avons la Tour Blanche. Vous avez la Tour Eiffel. Où est la plus belle? Alors celle-ci est vraiment, vraiment, vraiment belle. Mais je sais que c'est le symbole de la ville. Ένα σύμβολο της πόλης που ξεσηκώνει μνήμες από τη μακραίωνη ιστορία της. Από τη Βυζαντινή κιόλας περίοδο οικοδομήθηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Στη συνέχεια, στο 15ο αιώνα, πήρε την μεταγενέστερη μορφή του και αποτελούσε το όριο του ανατολικού τείχους με το θαλάσσιο. Πήρε πολλές ονομασίες στο πέρασμα των αιώνων. Πύργος του Λέοντος, πύργος της Καλαμαρίας. Αλλά αυτή που σχετίζεται με τη σημασία του ονόματός του είναι πύργος του αίματος, γιατί τον 19ο αιώνα ήταν τόπος φυλάκισης και εκτέλεσης των βαρυπινητών. Το 1883, επί Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ του Δεύτερου, σε μία όπου έπαινε ένας αέρας ανανέωσης για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εξυγχρονισμού, η ιστορία λέει ότι ένας βαρυπινήτης έβαψε τον πύργο λευκό και έτσι απελευθερώθηκε. Στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της. Το 1912, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στην κορυφή του Λευκού Πύργου υψώνεται η ελληνική σημαία, με ιστό το κεντρικό κατάρτι τρόπαιο από το βυθισμένο στο θερμαϊκό τουρκικό θωρικτό Φετίχ Μπουλέν. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ στεγάζεται το κέντρο διαβιβάσεων των συμμαχικών δυνάμεων. Εδώ στήθηκε αργότερα, με την κεραία του ναυτικού, η πρώτη πειραματική ραδιοφωνική εκπομπή. Εικάζεται ότι ο Τσιγκύριδης έκανε πειραματική εκπομπή από τις κεραίες του στρατού που είχαν στηθεί στο Λευκό Πύργο. Οι κεραίες ήταν στημένες επάνω στο νηστό του θωρικτού φεχτή Μπουλέν που είχε βυθιστεί από τον Άβαρχο Βότσι. Το 40 ο πόλεμος ξεσπά. Στις 9 Απριλίου το 1941 στη Λεωφόρο Νίκης παρελάβουν τα γερμανικά στρατεύματα και η σβάστιγκα υψώνεται στο Λευκό Πύργο. Εγώ τον θυμάμαι και μαύρο, τον είχαν βάψει τότε για τους βομβαρδισμούς. Στη συνέχεια έγινε σταθμός μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φιλοξενήθηκαν τα συστήματα ναυτοπροσκόπων. Ώσπου το 1983 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην τότε ΝΑΤΙ Φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αναστηλώθηκε, βραβεύτηκε με το βραβείο της Europa Nostra. Στην Αριστοτέλου σκιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή. Έχετε ανέβει επάνω? Ποτέ. Εγώ είχα ανέβει μόνο μια φορά. Τι σου έκανε εντύπωση? Η θέα κυρίως, η θάλασσα πίσω. Texas. Oh, Texas. Yes. It's your first time you visit this tower? First time in this beautiful city, first time at this tower. Very historical, very just beautiful. Το 2008, μετά από σειρά περιοδικών εκθέσεων που φιλοξενήθηκαν στους χώρους του, εγκαινιάστηκε και πλέον από τότε φιλοξενεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση με πολυμεσικές εφαρμογές, σύγχρονη για την εποχή της, η οποία παραμένει ακόμη επίκαιρη, για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Από την προϊστορική περίοδο, από την ίδρυσή της, μέχρι και τον 20ο αιώνα. England. Do you know something about this monument? I know it's a symbol of Thessaloniki. The same. I always do what my boss says. Πόσα άτομα κατά μέσο όρο επισκέφτονται το Λευκό Πύργο? Τις καθημερινές περίπου 1000 άτομα την ημέρα και το Σαββατοκύριακο κοντεύουμε τα 2000. Το μαγαζί σου βλέπω στο Λευκό Πύργο, ε? Ναι, η κίνηση είναι πεσμένη τώρα, αλλά εντάξει, τα κάνουμε. Έχεις ανέβει εσύ στο Λευκό Πύργο? Στο Λευκό Πύργο, ναι, εννοείται. Επάνω είχε εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, είχε καφετέρια και ανέβαινα. Το σύμβολο της πόλης πρωταγωνίστησε ακόμη και στις αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Περνώντας την Εγνατία, ρωτά έναν σαλονικιό. Για την Καμάρα.
για τον πύργο το λευκό. Λες, πάμε Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις? Είναι ο Λευκός Πύργος, κακά τα ψέματα. Μέχρι το Λευκό Πύργο φτάνουν τα πλήθη στις πολιτικές συγκεντρώσεις των κομμάτων τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εδώ ακούγονται οι φωνές διαμαρτυρίας στις διαδηλώσεις της πόλης. Εδώ δίνουν το στίγμα τους οι αγανακτισμένοι. Και εδώ καταλήγουν οπαδοί και φύλαθλοι των ομάδων για να γιορτάσουν ή να διαμαρτυρηθούν. Υπήρχε και η ιδιομορφία μια φορά όπου ο Άρης κατέκτησε το κύπελλο κυπελλούχων με την Εφές Πίλσιν στο Τωρίνο και την ίδια μέρα και ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στο Final Four του 93 και συναντήθηκαν και οι οπαδοί και των δύο ομάδων στον Λευκό Πύργο. Πολλά συνθήματα ακούμε που καταλήγουν στον πύργο το Λευκό. Πώς γίνεται να βγαίνει ένα τέτοιο σύνθημα? Υπάρχουν λαϊκοί ποιητές. Πάντα θα βρεθεί κάποιος που θα πιάσει ένα σύνθημα, θα το φωνάξουν γύρω του πρώτα, μετά θα τα ακούσουν περισσότεροι και μετά τέλος πάντων θα καταλήγει να το φωνάζει ένα γήπεδο. Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά. Πάντα υπάρχει ένα μηδίαμα για το πόσο λευκός είναι ο πύργος μας. Αλλά ο λαϊκός δημιουργός είτε τον κάνει σύνθημα, είτε τον τραγουδά, τον ταυτίζει με τη Θεσσαλονίκη. Κι ας ξεψυχήσω μπρος τον πύργο το λευκό. Και τώρα δεν είναι λευκός δηλαδή. Άντε φτάνει.